πια για τα καλά. Εσείς που είστε πιο ψηλά, διαβάστε λίγο ιστορία. Το τι θα πει Μακεδονία. Διαβάστε λίγο ιστορία. Το τι θα πει Μακεδονία. Η Μακεδονία είναι μία. Φίλες και φίλοι, και πάλι καλησπέρα. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή και την καρδιά μου που και σήμερα είστε συντονισμένοι εδώ στο κανάλι. Και βέβαια είναι μια ιδιαίτερη μέρα, διότι ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στέλιος Καλόγερος, βάσει της νομοθεσίας, δυστυχώς θα είναι η τελευταία του, μάλλον η προτελευταία του εμφάνιση, γιατί θα δοθεί μια πολύ ωραία εμφάνιση όπου θα αποκαλύψει πράγματα και θάματα. Έτσι λοιπόν είναι και μια καλή ευκαιρία σε όλους εσάς που παρακολουθείτε την εκπομπή να τηλεφωνήσετε για να πείτε τη δική σας άποψη, τη δική σας γνώμη, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον κύριο Καλόγερο. Και βέβαια σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε την κυρία Γιώτα Αδαλόγλου, η οποία είναι υποψήφια στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Καλόγερου. Μια υπέροχη και πανέμορφη κοπέλα, η οποία πραγματικά έχει τη δική της εμπειρία στην καθημερινότητα της ζωής, εργάζεται, είναι δυναμική, αξιόλογη, και η παρουσία της στο ψηφοδέλτιο κοσμεί των αγώνων των οποίων κάνουμε όλοι για την απαλλαγή της πόλης της Θεσσαλονίκης από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Κύριε Καλόγερε, και πάλι καλησπέρα. Και πάλι κύριε Κωνσταντινίδη, καλησπέρα. Θα είμαστε για μία ώρα περίπου ακόμη κοντά, ίσως και λιγότερο, 45-50 λεπτά, για να συζητήσω με τον κόσμο. Ξέρεις, η επικοινωνία με τον απλό πολίτη είναι ιερό πράγμα. Ακούς, μαθαίνεις. Κάτι που δεν το κάνει κανένας. Ποιος δεν το κάνει, φοβούνται. Σου λέει τι θα μου πει ο ένας, μου βγει ο ένας και με βρει. Δηλαδή, εγώ προκαλώ, ας πούμε, τον δήμαρχο να βγει και να μιλήσει με τον κόσμο ζωντανά. Δεν το κάνει. Δεν το κάνει, γιατί στους 100-109 θα του λένε δήμαρχε, γιατί δεν τα έχεις κάνει. Δίνει 5 εκατομμύρια όμως τον χρόνο για να βγαίνει στο TV 100. Μόνον αυτός. Εκεί είναι άλλα. Και μάλιστα αυτά δεν τα ξέρει όμως ο κόσμος. Να πω ότι σήμερα με καλέσανε να πάω στο TV 100, αλλά με καλέσανε εκ των υστέρων για μία μόνο εμφάνιση. Εδώ θα μπορούσαν να μας έχουν καλέσει και για δεύτερη εμφάνιση. Όπως καλέσαμε και εμείς τους άλλους. Λοιπόν, δεν πειράζει. Εγώ θα πάω και στο TV 100. Αυτά που να πω θα, πω, θα τα πω. Εγώ σέβομαι τους εργαζομένους, αλλά πάρα πολλοί κόσμοι, 135-150 άτομα σε ένα κανάλι με πολύ μικρή τηλεθέαση, με ελεγχόμενη πληροφόρηση από τον εκάστοτε δήμαρχο, και ένα κανάλι 135 άτομα στην υπηρεσία του δημάρχου. CNN θα το είχαμε κάνει εμείς εδώ. 5 εκατομμύρια το χρόνο, πόσο κόσμο δεν έχει να φάει και θα ζούσε με αυτά τα χρήματα, τι λέμε τώρα. Πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί δεν είναι οι μόνες σπατάλες που γίνονται, κύριε Κωνσταντινίδη, είναι πάρα πολλά ακόμη. Και όπως σας έχω πει, ότι θα πάμε για ανάπτυξη του Δήμου. Εμένα με ενδιαφέρει ανάπτυξη. Δεν θα κάτσω να κοιτάζω το χθες. Το χθες ό,τι είναι θα πάρει το δρόμο. Θα κοιτάζω μπροστά, και μπροστά είναι η ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη η οποία θα οδηγήσει τη Θεσσαλονίκη σε τέτοιο επίπεδο που πραγματικά θα τρίβουν τα μάτια τους. Να πας σήμερα στις μεγαλοπόλεις της Ευρώπης και έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη, θα δεις ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη τριτοκοσμική. Έχει το όνομα Θεσσαλονίκη. Έχεις δει πουθενά εσύ κανένα άγαλμα της Θεσσαλονίκης? Δεν υπάρχει άγαλμα της Θεσσαλονίκης. Εσείς, κυρία Δολόγου, έχετε δει κανένα άγαλμα της Θεσσαλονίκης? Δεν υπάρχει. Ο Μέγας Αλέξανδρος που τον τιμούνε, τον σέβονται και όλο τον δοξάζουν και για Θεό, έχει ένα άγαλμα αξιοπρεπέστατο θα λέγαμε, αλλά χωρίς φωτισμούς. Ο Φίλιππος πιο δίπλα, χωρίς τίποτα. Δηλαδή, πού είναι, πας στα Σκόπια και βλέπεις το Μέγα Αλέξανδρο που δεν έχει καμία σχέση με τους Σκοπιανούς και ντρέπεσαι να κοιτάξεις το άγαλμα, επειδή έχω πάει. Έρχεσαι στην Ελλάδα και λες, παιδιά, τι είναι αυτό, άλλες ο Μέγας Αλέξανδρος. Να περάσουμε σε γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τώρα που μιλάτε για τον Μέγα Αλέξανδρο, όταν ο ηφαιστείωνας ρώτησε τον Αλέξανδρο ποια είναι η μεγαλύτερη αρετή σε έναν άνθρωπο, ο Αλέξανδρος το λέει ο σεβασμός. Γι' αυτό όταν ήταν στα Ιεροσόλυμα προσκύνησε το Σιρίς εκεί πέρα και οι στρατηγοί σαστίστηκαν. Του λένε εσύ ο βασιλέας του βασιλέα να προσκυνάς. Τι τους είπε? Δεν προσκυνάω αυτούς, αλλά αυτόν που εκπροσωπούνε.
Αυτόν που μήπως ήταν τίμη ενάρετικη η τυχήρης, όχι, αλλά από αυτόν που εκπροσωπούσαν, αυτόν προσκύνησε. Ακριβώς είπε. Και εμείς έμερε αυτοί πολιτικούς είπε, που δεν προσκυνάν τα ιερά και τον τα Θεό του ουρανού είπε, τον Θεό του ουρανού. Ναι. Αυτοί εμείς σήμερα δεν προσκυνάν κανένας πολιτικός σχεδόν τα ιερά και τα όσια. Κανένας. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Όποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνήσει 2313 το αυτόματο, 25-24-25 ο αριθμός τηλεφώνου που μπορείτε να επικοινωνείτε ζωντανά μαζί μας. Όσοι δεν θέλετε ζωντανά να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στον δεξιό αριθμό στην οθόνη σας, να αφήσετε το όνομα και το τηλέφωνό σας και θα επικοινωνήσει ο κύριος Καλόγερος αμέσως μετά την εκπομπή. Και θέλω να πω, Νίκο, ότι στο συνδυασμό έχουμε περισσότερες γυναίκες από το 40% που λέει ο νομοθέτης, και δεν είναι απλά γυναίκες για να συμπληρώσουν τον συνδυασμό, είναι γυναίκες οι οποίες έχουν ζήσει, και αυτό είναι πολύ βασικό, και είναι γυναίκες οι οποίες έχουν εμπειρία. Η κυρία Αδαλόγλου έχει ασχοληθεί με δημόσιες σχέσεις, έχει οικογένεια, ξέρει τι σημαίνει να μεγαλώνει οικογένεια, ξέρει τι σημαίνει να ζεις, να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου, και μας κοσμεί με την παρουσία της όπως και άλλες κυρίες. Ωραία. Στο συνδυασμό. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντινίδη. Ορίστε, κύριε. Πρώτον θα σας πω ότι στο νέο σταθμό, στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό, έχει ένα άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ήταν έξω στην είσοδο, το πήραν, το πετάξανε πίσω. Πρώτο. Και δεύτερο, την πρόταση που έχω να σας κάνω, όλη την οικογένεια του Μεγάλου Αλεξάνδρου αγάλματα να στηθούν στην παραλία. Ευχαριστώ πολύ. Και στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Και στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Και όταν κατεβαίνω από τα κρουαζιερόπλια στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Και εκεί. Και αυτό. Αλλά ο βασιλέας της Μακεδονίας είναι ο Φίλιππος, ο πατέρας του. Επιτρέπεται απέναντι από το Λευκό Πύργο να είναι ένα άγαλμα 1,5 μέτρο χωρίς φωτισμό. Το βασιλιά της Μακεδονίας χωρίς φωτισμό. Σαφιοκάραβα όμως στην παραλία. Σαφιοκάραβα στην παραλία υπάρχουν εκεί αραγμένα. Βέβαια. Έγινε, φίλε, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Κύριε Καλόγερε, πραγματικά. Αυτό, μια πόλη που δεν έχει το άγαλμα της Θεσσαλονίκης. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Έτσι, όπως ακριβώς τα λες, Νίκο, και βλέπω ότι, γιατί διαβάζω συνέχεια μηνύματα από τον κόσμο που έρχονται, ο κόσμος, ξέρεις, έχει κουραστεί από τα ίδια και τα ίδια. Και ο κόσμος θα καταλάβει σε λίγες ημέρες, γιατί λόγω των γεγονότων δεν θα πάω τη Δευτέρα στον κύριο Σαγγέλη να καταθέσω την μηνυτήρια μου αναφορά. Θα πάω μετά από λίγες ημέρες να δούμε τι γίνεται τελικά με όλο αυτό το. Την κακοκαιρία που ζήσαμε και τις ζημιές που έχουμε πάθει, ο κόσμος θα καταλάβει ποιοι τον αγαπάνε και ποιοι τον κοροϊδεύουν και παίζουν μαζί του. Σύντομα, σε λίγες μέρες, θα μάθουμε να τελειώσουμε πρώτα με αυτή τη μεγάλη ζημιά που πάθαμε όλοι, με αυτή τη μεγάλη καταστροφή που ζούμε αυτές τις μέρες στη χώρα μας. Πάντως, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Και οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες οφείλονται και σε δημαρχιακές ατέλειες, κύριε Καλόγερε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ορίστε. Προς τον κύριο Καλόγερο. Παρακαλώ. Τα Σκόπια θα τα λέμε Βαντζάς Καμπανοβίνα. Να ξέρετε, όπως τα είπαμε. Η κανονική ονομασία τους είναι. Εντάξει, έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σας. Πάντως, Σκόπια ή Βαρντάς, καλή ονομασία δεν δικαιούνται. Πάμε. Έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θέλω εγώ να ρωτήσω την κυρία Αδαλόγλου, επειδή είστε μητέρα ενός παιδιού, δεν είναι? Βεβαίως. Ένας κοριτσιού, δεύτερη γυμνασίου σε ηλικία θα πάει. Θα δεχόσασταν ποτέ το παιδί σας να μην λέει ότι είναι της κυρίας Γιώτας και του συζύγου σας και να λέει ότι είναι το γονέα 1 και το γονέα 2? Εγώ προσωπικά όχι. Δεν το δέχομαι. Απλά πράγματα. Μόνο πλά αυτό. Δεν θα ξεχάσουμε και αυτό. Να πηγαίνει σχολείο και να υπάρχουν τα ναρκωτικά, να κυκλοφορεί στον δρόμο και να του επιτίθεται για βιασμούς, να του κλέβουν τα κινητά, αφού υπάρχει ανασφάλεια. Η κυρία φεύγει το παιδί και θα τρέμει η καρδιά της, πιστεύω. Κυρία Αδαλόγλου. Ένα άλλο κομμάτι είναι η ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό και για μας και έχετε για μας που είμαστε γονείς και για τα παιδιά μας. Αισθάνεστε ασφάλεια στην Ανώπολη, κυρία Αδαλόγλου? Όχι, απόλυτη. Όχι.
Από τα πιο απλά πράγματα, είτε είναι αυτός φωτισμός, είτε είναι περιπολίες, θέλει δουλειά για να νιώσουμε ασφαλείς. Και ο φωτισμός όπου υπάρχουν κέντρα, καφετέρειες και ταβέρνες υπάρχει. Στα υπόλοιπα μέρη δεν υπάρχει τίποτα. Αν υπάρχει. Ούτε κάδι, ούτε πλήσιμο των δρόμων, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι αν υπάρξει ο κατάλληλος φωτισμός, θα υπάρχει και μια αποτροπή για δημιουργία κακόβουλων κινήσεων. Ένα κομμάτι είναι ο φωτισμός, ο οποίος θα βοηθήσει. Δεν νομίζω ότι μόνο με τον φωτισμό θα λυθεί το πρόβλημα. Είτε είναι αυτό περιπολίες, είτε είναι η παρουσία ανθρώπων, είτε είναι η δικιά μας προσπάθεια με τον οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε. Θέλει δουλειά. Έχετε δει εκεί ποτέ τη δημοτική αστυνομία? Αυτό θα έλεγα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όχι μόνο ο φωτισμός, να γίνονται και περιπολίες. Δεν έχουμε. Η δημοτική αστυνομία έρχεται σε εσάς ή μόνο για κλήσεις έρχεται στην περιοχή σας? Όχι, όχι, ποτέ δεν έρχεται. Ποτέ έτσι. Για κλήσεις, ναι, ίσως εμφανίζεται. Μόνο για κλήσεις είναι η δημοτική αστυνομία, είναι μόνο για κλήσεις. Για τίποτα άλλο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, Νίκο. Είπαμε θα τα αλλάξουμε. Δημοτική αστυνομία θα είναι στην υπηρεσία του πολίτη και όχι στο κόψιμο των κλήσεων. Αλλά δεν θα τα κάνουμε όλα χήμα. Θα υπάρχει σεβασμός, ειδικά στις ράμπες αμαία, το λέω αυτό για να μην παρεξηγιόμαστε, και θα υπάρχει και η ασφάλεια. Δηλαδή αυτό που γίνεται, κυρία Δαλόγλου, αγαπητή Γιώτα, στο γεγονός ότι ο ένας δεν γνωρίζει ποιος μένει στη διπλανή του πόρτα. Και στις πιο πολλές φορές δεν υπάρχει ούτε μια καλημέρα, μια καλησπέρα. Εδώ μπαίνουμε στο ασανσέρ και δεν ξέρουμε ποιος είναι. Ποιος μένει στην πολυκατοικία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Ορίστε. Ποια είναι τα κριτήρια που γίνεται ένας δήμος? Δηλαδή πώς το κράτος αποφασίζεται να γίνει, για να γίνει κάποιος δήμος? Αυτά είναι θεωρητικά τώρα, αγαπητέ μου φίλε. Αυτά είναι θεωρητικά. Αυτά υπάγονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, συνεκάστονται κυβερνητική πολιτική. Δεν αφορούν τώρα αυτό το Δήμο Θεσσαλονίκης. Εμείς μιλάμε για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Πολύ ωραία λέτε, αλλά αυτά είναι θεωρίες. Από θεωρίες κορτάσαμε. Να είστε καλά. Θα τα δούμε κάποια άλλη στιγμή. Κάποια άλλη στιγμή. Τώρα αυτά είναι θεωρίες. 20 λεπτάκια λοιπόν. Αυτό που λέμε, ευχαριστώ πολύ πάντως για τις παρεμβάσεις σας. Αυτό που λέμε, Νίκο, είναι ότι όταν μάθεις με το πρόγραμμα γειτονιά μας που θέλω να εφαρμόσω, όταν μάθεις ποιος είναι στη διπλανή πόρτα, μιλήσεις μαζί του. Μπορεί να μην κάνεις παρέα, αλλά να ξέρεις. Και στη πιο διπλανή, και στον πάνω όροφο και στον κάτω όροφο, έτσι αποκτάται μία συνοχή στην πολυκατοικία, μία συνοχή στη γειτονιά. Ο ένας γνωρίζει λίγο πολύ το παιδί του άλλου και ποιος είναι, και ο ένας προστατεύει τον άλλον, γιατί υπάρχει αυτή η ομαδικότητα που απουσιάζει, ενώ ταυτόχρονα σπάει αυτό που λέμε μοναξιά. Είναι μεγάλο το πρόγραμμα γειτονιά μας, επιδοτούμε αυτά τα προγράμματα στο Παρίσι. Το έχω ξαναπεί, το έχει υλοποιήσει ένας χωριανός μου, βλαχόφωνος που ζει στο Παρίσι, ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο, είστε δραστήριοι εμείς οι βλαχοί, όπου και αν είμαστε έτσι. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, με αυτό το πρόγραμμα υπάρχει ο αστυνομικός της γειτονιάς, και ο αστυνομικός της γειτονιάς είναι αυτός που γνωρίζει την πλειοψηφία των κατοίκων και τον γνωρίζουν. Έτσι αποτρέπεται το να μπει κάποιος εύκολα να παρισφύσει στη γειτονιά με οποιοδήποτε αρνητικό αποτέλεσμα, ενώ ταυτόχρονα μεγαλώνει η ασφάλεια, καθότι υπάρχει αυτή η σύσφυξη των σχέσεων, αγαπητή Νίκο. Και επειδή με ρωτάνε πολύ τι θα κάνεις με όλους αυτούς τους λαθρομετανάστες, τους μετανάστες και όσους δηλώνουν ότι είναι πρόσφυγες, η απάντηση είναι μία: θα ζητήσω την κυβέρνηση να πιέσει και να ψηφίσει νόμο αντίστοιχο με τον νόμο που υπάρχει στην Αγγλία. Έτσι, άμα σου πει κανείς ότι η Αγγλία είναι φασιστική. Ιταλία, Πολωνία, ας την Ιταλία. Ας λέω ότι η Αγγλία ψηφίστηκε νόμος που λέει ότι όσοι έρχονται παράνομα στη χώρα δεν δικαιούνται να κάνουν αίτηση ασύλου, άρα και φυλακίζονται, το κρέβατό σου και περιπάτησε. Έρχεσαι, σε υποδέχομαι, μπήκες παράνομα, θα σας προσφέρω το φαγητό, τα ρούχα και το εισιτήριο για να φύγεις. Αλέρε τουρ, ήρθες και έφυγες. Μόνο έτσι λύνεται το πρόβλημα, αγαπητέ κύριε Κωνσταντίνη, με σεβασμό στην προσωπικότητα του καθενός, αλλά δεν μπορεί να δέχεσαι παράνομες εισόδους. Φτάσαμε στο σημείο να πιστεύουμε άλλα,
να μας αναγκάζουν να κάνουμε άλλα και να δεχόμαστε αυτά που θέλουν να μας επιβάλλουν, επειδή ακριβώς υπάρχει το χρήμα, το οποίο χρήμα ρέει άφωνο προς συγκεκριμένα μέσα που παρουσιάζουν το άσπρο μαύρο. Φτάνει πια, δεν μπορούμε να ανεχτούμε άλλο αυτή την κατάσταση. Η ασφάλεια των πολιτών είναι πρώτος στόχος για μένα και η ασφάλεια των πολιτών σημαίνει με ελεγχόμενη την παρουσία όλων αυτών που ήρθαν απρόσκλητοι στη χώρα μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, επειδή είμαι σίγουρα ψηφοφόρος του κυρίου Καλόγερου, αλλά κάνω. Βλέπω μια κοπέρα, μήπως είναι της φίλης μου, κάθεται οδός Φωτίου στην Άνω Πόλη. Ναι. Είναι της φίλης σας, ναι. Ορίστε. Ναι. Είναι της φίλης σας και είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος. Η Βάσο, η μαμά της και ο Χαράλαμπος ο μπαμπάς της. Ναι, ναι. Ακριβώς. Αλήθεια. Ορίστε. Αυτό που μικρό σπίτι μου ερχόταν, βρε παιδάκι μου. Και τώρα τη βλέπω, είναι, λέω, η Ιώτα δεν είναι. Οδός Φωτίου, Άνω Πόλη. Να είστε καλά, μιλάτε λεπτομέρειες. Μιλάτε λεπτομέρειες. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Άρα θα μαζεύετε ψήφους για την κυρία Ταλόγλου, ορίστε. Ωραία η κυρία, μήπως είστε. Την ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, σε θυμάται από μικρό παιδί και μεγάλωσες. Λοιπόν, έτσι που λες Νίκο, με απλά πράγματα και επίσης τα ζωάκια. Τι έχουμε, εκατοντάδες, να μην πω παραπάνω, συμπολίτες μας, οι οποίοι από τις τσέπες τους ταΐζουν αυτά που λέμε αδέσποτα ζώα. Πρέπει ο Δήμος να έχει πρόγραμμα στήρωσης και πρόγραμμα υποδοχής και φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων. Με τη βοήθεια όλων αυτών των ζωόφυλων, έτσι. Και πρέπει ο Δήμος να κάνει τουλάχιστον 5 πάρκα, εγώ θα τα κάνω, αυτά τα 5 πάρκα, στα οποία θα φιλοξενούνται οι ζώφυλοι και θα είναι πραγματικά πάρκα υπόδειγμα φιλοξενίας ανθρώπων και ζώων. Έτσι μόνο μπορούμε να πάμε μπροστά, Νίκο. Συμφωνείς, κυρία Γιώτα? Ασφαλώς. Η άποψή σου, κυρία Ταλόγλου, για τους λάθρους μετανάστες? Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος. Δεν μπορούμε να το παραμελήσουμε αυτό το θέμα. Δεν αφορά μόνο το Δήμο Θεσσαλονίκη, σαφώς. Είναι κάτι πιο γενικό. Λέω ότι με αυτούς πρέπει να παντρευόμαστε, να κάνουμε παιδιά κτλ. Αυτό, Νίκο, αυτό είναι άλλο στο θέμα. Του καθενός. Αυτό είναι του καθενός, αν θέλει να παντρευτεί κάποιον που έρχεται από τα βάθη. Δεν θα μπορέσω να απαγορεύσω εγώ κάποιον. Εγώ μιλάμε τώρα για θέματα νομιμότητας. Κάποιος που ήρθε απρόσκλητος στην πατρίδα μου, αν δικαιούται να μείνει στην πατρίδα μου αφού ήρθε παράνομα, ή αν πρέπει να φύγει, όπως κάνουν στη Δανία, που έχουν ψηφίσει νόμο και θα νοικιάσουν χώρους στην Αφρική για να φιλοξενούν όλους αυτούς τους κυρίους που έχουν εισέλθει παράνομα στη Δανία, όπως κάνουν στην Αγγλία, που λέει δεν μπορεί να κάνει αίτηση ασύλου, άρα φεύγεις. Σιγά σιγά, κοίταξε, η Ευρώπη αλλάζει. Όλο αυτό το παραμύθι που μας πούλησαν κάποιοι τύποι σε στυλ George Soros τελειώνει. Ως εδώ, φτάνει πια. Δεν μπορεί μέσα σε 20 χρόνια ή σε 15 χρόνια ή σε 10 χρόνια κάποιοι να αλλάξουν αυτό, αυτές τις αρχές με τις οποίες γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε. Είναι αδιανόητο αυτό. Ακόμα και να μην είναι παράνομοι και να είναι νόμιμοι, θα πρέπει να, αυτοί να προσαρμόζονται στη δική μας κοινωνία και όχι να αναγκάζουν εμάς με διάφορους τρόπους να προσαρμοζόμαστε σε αυτούς. Εγώ αυτό νομίζω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ποιοι άλλοι είναι υποψήφοι με τον κύριο Καλόγερο? Δεν μας το ανακοινώνετε. Έχει μία εβδομάδα. Ρωτάμε και δεν μας το λέτε. Το έχουμε ανακοινώσει στο site Θεσσαλονίκη Μακεδονία. Μα γιατί δεν το λέτε τώρα εδώ? Πού να ξέρουμε? Σας πούμε 100 ονόματα. Πριν από λίγο ήταν ο γιατρός ο κύριος Στάτσος. Πριν από λίγο ήταν και άλλοι συνάδελφοι, συνυποψήφοι μου, μάλλον υποψήφοι μου στο συνδυασμό. Σήμερα περάσαν και 5 άτομα. Δηλαδή πού μπορώ να το βρω? Νομίζω έχουν δημοσιευτεί και στο ημερήσιο και στον τύπο της Θεσσαλονίκης, αλλά μπαίνοντας κανείς στο site, γιατί όλα πλέον ηλεκτρονικά, Θεσσαλονίκη Μακεδονία Στέλιος Καλόγερος. Στην ιστοσελίδα με ενημερώνουμε. Στην ιστοσελίδα, σωστά, στην ιστοσελίδα, λάθος δικό μου. Συνεχίζουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ορίστε. Χορτιάτη. Αλλά άκουγα τώρα μια υπόθεση με την ασφάλεια της γειτονιάς. Εγώ έκανα 40 χρόνια στην Αυστραλία. Θα σας πω ότι είδα εκεί μια ιδέα, δηλαδή, που συμφωνώ με αυτό που λέτε. Εκεί είχαν οργανώσει ομάδες προστασίας της γειτονιάς. Είχαν έναν που έδινε το τηλέφωνο σε όλη τη γειτονιά. Πολιτικοφύλακες λέγονται αυτοί. Ορίστε. Πολιτικοφύλακες λέγονται αυτοί. Ναι.
Ναι, τώρα στα ελληνικά εγώ λίγο τα μπερδεύω. Δεν πειράζει. 40 χρόνια είναι 40 χρόνια και εγγλέζικα μιλούσαμε. Ναι, παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι, και επίσης αυτοί οι άλλοι 6-7 που αλλάσσονταν, εκπαιδευόταν από την αστυνομία βεβαίως και ακόμα οπλοφορούσαν. Είχαν το δικαίωμα και να συλλάβουν. Εδώ, αγαπητέ, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αλλά το θέμα είναι και εδώ και στην Κύπρο, γιατί στην Κύπρο είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Δεν πάμε καλά με όλη αυτή τη μεγάλη προσέλευση απρόσκλητων κυρίων από την Ανατολή και όχι μόνο. Πρέπει να αλλάξουμε θέση και στάση, γιατί δεν πάμε καλά. Πάμε για μεγάλη δημογραφική αλλίωση, η οποία είναι η μεγαλύτερη επιτυχία των Τούρκων τα τελευταία χρόνια βάρος της Ελλάδος. Δημογραφική αλλίωση, δεν υπάρχει το χειρότερο από αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είχατε πει εσείς, που είπατε ότι θα πρέπει να έχουμε επικοινωνία με τον γείτονα, αλλά στην Αυστραλία γινόταν και λίγο παραπάνω. Ας κάνουμε μια αρχή, γιατί δυστυχώς η μοναξιά εδώ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ευχαριστούμε και πολύ, κύριε. Καλησπέρα. 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 Μας ακούτε? Δεν μας ακούει, Νίκο, έχει μάλλον ανοιχτή για τη τηλεόραση του άνθρωπος. Τι κάνετε καλά, πώς πάτε καλά? Δεν σας ακούμε, κύριε, ξανατηλεφωνήστε, κλείστε την τηλεόραση και πάρτε τηλέφωνο σε ένα μέρος που να σας ακούμε. Λοιπόν, έτσι που λες, Νίκο, είναι πολλά τα θέματα και στην ασφάλεια, όπως λέει και η κυρία Δαλόγλου, και στην καθημερινότητα, καθημερινότητα του πολίτη. Ο Δήμος πρέπει να είναι με τον πολίτη. Βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να κοιμηθούν, και το βασικότερο το οποίο δεν το έχουμε θίξει, δηλαδή οι πληστηριασμοί που γίνονται, μπορεί ο Δήμος μέσα από ένα πρόγραμμα να μπορέσει να παίρνει σπίτια ανθρώπων που έχουν θέμα και τους χάνουν τα σπίτια και να μένουν αυτοί μέσα με κάποιο συμβολικό ενίκιο. Αυτό είναι το θέμα. Αυτή είναι η ουσία, κύριε Κωνσταντινίδη. Μάλιστα. Ο Δήμος να κάνει κοινωνική πολιτική σε ανθρώπους που πραγματικά κάνουν το σπίτι τους, να έχει ο Δήμος ένα μπάτζετ ετησίως, να αγοράζει αυτό στα σπίτια των πληστηριασμών και να μένουν μέσα οι δημότες όσο ζουν. Μα γενικά ο Δήμος πρέπει να παρεμβαίνει σε όλα τα κοινωνικά θέματα. Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική. Η πολιτική που μπορεί να εφαρμόσει ο Δήμος. Και όχι η πολιτική του υπηρετώ, τον Α ή τον Β. Και με τόσα πράγματα που ακούγονται καθημερινά. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι κοντά μας. Κύριε Δαλόγλου, θα αποχωρήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία. Εγώ ευχαριστώ, τιμή μου που ήμουν μαζί σας. Να είστε καλά και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Γιώτα Δαλόγλου, υποψήφια δημοτική σύμβουλος, μαζί μου με τον συνδυασμό Θεσσαλονίκη Μακεδονία, Στέργιος Καλόγυρος, παρακαλώ. Μάλιστα. Σίγουρη επιτυχία. Πάντως, εγώ βλέπω σίγουρη την επιτυχία. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε λίγο μαζί σας.